Η νέα σελίδα που γύρισε χθες στις σχέσεις των δύο χωρών και που συμβολίζει και η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Λιβύη δεν μπορεί να γραφτεί πάνω σε παλιές σελίδες που είναι σε βάρος των συμφερόντων της χώρας μας. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση ένα 24ωρο μετά από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης και τον Πρωθυπουργό. Γράφοντας την καινούρια σελίδα της κοινής μας διαδρομής, θα μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να σβήσουμε τα λάθη της προηγούμενης. Προϋπόθεση κάθε προόδου είναι η άμεση και πλήρης αποχώρηση ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων από το λιβικό έδαφος. Αναζητούμε τα συμφέροντα της Λιβύης, όπως και οι άλλες χώρες αναζητούν τα συμφέροντά τους. Εμείς μιλητούμε όλες τις συμφωνίες, όσο με την Τουρκία, όσο και με την Ελλάδα. Αναλυτές εκτιμούν ότι ήταν ένα πρωτοβήμα, αλλά ότι ο δρόμος που θα οδηγήσει στην ακύρωση του μνημονίου δεν θα είναι εύκολος. Στα θετικά της συνάντησης και η θέση νομίζω της παρούσας μεταβατικής κυβέρνησης, όσο και της κυβέρνησης που θα προκύψει το Δεκέμβριο, ότι υποστηρίζει την διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην Ανατολική Μεσόγειο χωρών, δηλαδή και της Τουρκίας. Αυτή είναι και η βασική προϋπόθεση της ακύρωσης του τουρκο-λιβικού μνημονίου. Θα απαιτηθεί χρόνος και επίπονες προσπάθειες. Είναι ξεκάθαρη η προσέγγιση η πρώτη της Λιβύης μιας εμπλοκής σε περιφερειακό επίπεδο. Την ίδια ώρα η Ελλάδα συνεχίζει να επενδύει στις περιφερειακές συμμαχίες με τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. Τα πρώτα γαλλικά και αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη που θα συμμετέχουν στη διακλαδική άσκηση Νίωχος 2021 προσγειώθηκαν στην Ανδραβίδα. Λίγες ώρες πάντως πριν από την άφιξη του Νίκου Δένδια στην Τουρκία και παρά τις εκκλήσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για χαμηλούς τόνους, ο Χουλουσία Κάρ εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στην Ελλάδα. Περιμένουμε από τους Έλληνες γείτονές μας να μην βασίζονται σε άλλους και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον πόη τους και τα κιλά τους. Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας είναι γνωστή. Τη μεγαλύτερη ζημιά την κάνει στον ίδιο το λαό της, δαπανώντας τα χρήματα για εξοπλισμούς.